στα νέα μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι αργά, είστε πολύ κουρασμένοι. Τώρα θυμήθηκα το εξής όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Σαν νέος φοιτητής πληροφορικής, ήταν πολύ ενδιαφέρον η πρώτη διάλεξη που μου ζητήθηκε έτσι να παραβρεθώ. Ήταν ένας παππούς καθηγητής, ο οποίος έβγαινε στη σύνταξη και μας μίλησε για το. Ήταν γκουρού του προγραμματισμού τέλος πάντων. Φανταστείτε, έγραφε πολύ κατά το 1960. Και μας μίλησε, ήθελε να μας εμπνεύσει μας τους πιτσιρικάδες στο Πανεπιστήμιο για το Ιντερνετ. Λοιπόν, οπότε το πρώτο πράγμα που μας είπε και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι, ξέρετε, λέει, γράφω κώδικα και 40 χρόνια. Ακούστε τώρα, γράφω κώδικα και 40 χρόνια. Και όταν κουραζόμουν μπροστά στην οθονίτσα, τη μικρή, καταλαβαίνετε ότι πολύ σωστά δεν ήταν σαν το ωκεάνιο από πίσω. Έτσι, στην μπροστά στην μικρή την οθονίτσα, λέει, όταν κουραζόμουν σταματούσα και έξινα το μολύβι μου. Τώρα, που έχουμε το ίντερνετ, δυστυχώς δεν ξεκουράζομαι, διότι δεν μπορώ να σταματήσω να ξέρω το μολύβι μου πια. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι μπαίνω στο ίντερνετ και χαζεύω λιγάκι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ αργά λοιπόν, και εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε δημοσιογράφος και δεν ξέρω αν βαρεθείτε με αυτά που θα πω στο επόμενο πεντάλεπτο, έχετε όλη την ευκαιρία τώρα να στείλετε SMS, να δείτε το ίντερνετ, να στείλετε email, να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχετε 5 λεπτά. Okay. Λοιπόν. Είμαστε στην εποχή της οικονομίας της πληροφορίας, προσέξτε το. Economy of information, λέμε. Και ήδη έχουμε μπει στην εποχή της οικονομίας της επικοινωνίας. Της επικοινωνίας ή καλύτερα οικονομίας του λεγόμενου conversation ή αλλιώς της οικονομίας του sharing. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντική αυτή η όρη. Και τα τρία απαιτούν διαφάνεια. Διαφάνεια στην οποία το διαδίκτυο έχει συμβάλει ως κανένας άλλος φορέας του παρελθόνου. Πλέον δεν μπορεί να πεις δεν ήξερα, δεν είχα γνώση για τα γεγονότα. Όλα είναι εκεί, αρκεί να τα αναζητήσεις. Οι μηχανές αναζήτησης φέρνουν σε λίγα δευτερόλεπτα μπροστά μας ακόμα και εκείνα τα αρνητικά αποτελέσματα που επιχειρηματίες και πολιτικοί βάζουν ειδικούς μέσω ενεργειών online reputation management να εξαφανίσουν από τις πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα όμως παραμένουν για πάντα στο διαδίκτυο. Και ας είναι βαθύτερα στο ράκι, στην περίπτωση του Google, ας πούμε. Η ιστοσελίδα votesmart.org διατηρεί βάση όλων των Αμερικανών πολιτών και γερουσιαστών, αλλά και όλα τα ψηφίσματα στα οποία έχουν ψηφίσει προκειμένου ψηφοφόρος να μπορεί να ανατρέξει το ιστορικό του πολιτικού οποτεδήποτε και να γνωρίζει ποια η θέση του πολιτικού που τον ενδιαφέρει σε κάθε ζήτημα. Εκτός από αυτό, ένα άλλο ενδιαφέρον πραγματάκι είναι ότι υπάρχουν στο ίδιο site όλες οι πληροφορίες για τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων. Στο senate.gov υπάρχουν όλα τα νομοσχέδια, οι νόμοι που περάστηκαν από τη γερουσία και τη βολή των αντιπροσώπων, αλλά και όλες οι ομιλίες με ήχο και εικόνα. Έτσι. Προσέξτε. Όλες οι ομιλίες με ήχο και εικόνα. Gamification και στο ποιον θα επιλέξεις να ψηφίσεις. Μπορεί να κάνεις ένα τεστ πάλι στο votesmart.org και μέσα από το τεστ που θα κάνεις προκύπτει ποιος πολιτικός είναι πιο κοντά στις απόψεις σου μέσα από ένα συγκεκριμένο, μπορώ να πω, εύκολο ερωτηματολόγιο. Οι εφημερίδες και τα κανάλια δεν είμαστε πια οι μόνοι φορείς της είδησης. Την είδηση την έχει πια και ο πολίτης και μπορεί να τη διαδώσει virally σε χιλιάδες κόσμου αφιλτράριστη μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα βέβαια τι είδηση είναι αυτή, έτσι, και τι πραγματικά θα δώσει είναι ζητούμενο. Βέβαια το μπαζ γίνεται και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Επίσης είναι λίγα τα blogs που έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στο πρώτο θέμα των δελτίων ειδήσεων. Η μεγαλύτερη κυκλοπαίδεια του κόσμου δεν σκονίζεται πια στα ράφια, στις βιβλιοθήκες. Δημιουργείται, σβήνεται, ξαναγράφεται και ενημερώνει χιλιάδες κόσμου σε real time χρόνο την ίδια στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα. Τη συμβολεύονται δημοσιογράφοι, πολιτικοί, την έχουμε συμβουλευτεί όλοι μας. Στη συγγραφή τη συμβάλλει όποιος επιθυμεί. Ελεύθερο ακούγεται και αυτό, προσέξτε, και αυτό είναι πάρα πολύ ανοιχτή η διαδικασία, αλλά φέρνει και κινδύνους. Ελέγχεται το περιεχόμενο, είναι τεράστιος όγκος περιεχομένου κτλ. Δεν έχει κάποιους κινδύνους γι' αυτό. Τα social media και οι ενστάσεις που εκφράζονται μέσα από αυτά οδήγησαν κυβερνήσεις αρκετές φορές σε όχι μεγάλη, ίσως μικρή αλλαγή πορείας στη σχεδιαζόμενη πολιτική. Δεν ήταν μεγάλη, αλλά ήταν αλλαγή, προσέξτε. Είδαμε τι έγινε τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια.
Όσο αυξάνονται οι άνθρωποι που μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα και μαθαίνουν να ζουν με την τεχνολογία και να εκφράζονται μέσα από αυτή, ίσως αυτή η αλλαγή να γίνεται μεγαλύτερη. Είναι ευγενικό το ίσως. Γεγονός όμως είναι ότι τα social media ανάγκασαν τους μεγάλους να συνομιλήσουν με τους μικρούς. Οι λίγοι κατάφεραν να ακούσουν τους πολλούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί πλέον βασική στρατηγική των μεγάλων εκδοτών παγκοσμίως η ανάπτυξή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Και παρακαλώ, πιστέψτε μου, πραγματικά δεν είναι εύκολη διαδικασία. Δεν μπορώ να το χωράξω δυνατά και δεν το κάνουμε και καλά. Επαναπροσδιορίζουμε την επιχειρηματική μας κατεύθυνση. Οι εκδότες, καταδάκες παγκοσμίως, το ίδιο εκδοτικό προϊόν και τους τρόπους διανομής του. Σημαντικότερα απ' όλα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, με μια εντελώς διαφορετική γλώσσα, σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι κάποια χρόνια. Θυμηθείτε, ξανά αυτό που είπαμε στην αρχή, ζούμε σε καιρούς της οικονομίας του conversation. Οικονομίας, economy of conversation. Είναι όμως τόσο ωραίο δεν είναι όλα? Δεν μπορεί να είναι. Κάποιες φορές η άμεση αυτή μορφή δημοκρατίας προμοταρίστηκε μέσα από τα social media και η ελευθερία που προσφέρεται μέσα σε αυτά για την ελεύθερη έκφραση γνώμης και απόψεων κλπ. Τείνει να παρουσιάζει συχνά μια στρεβλή εκδοχή της πραγματικότητας. Είναι εύκολο πια, και για αυτούς που γνωρίζουν το καταλαβαίνουν καλύτερα, είναι πάρα πολύ εύκολο πια κάποιος να μπορεί να στήσει μια μηχανή παραγωγή σχολείων σε sites, blogs και social media, ώστε να διαδίδει τις απόψεις του και να τις κάνει να φαίνονται ως να εκπροσωπούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Είναι πραγματικά εξαιρετικά εύκολο να γίνει σήμερα διαδικτυακά διάσημος. Τις περισσότερες φορές αυτές οι στρεβλώσεις αυτορυθμίζονται μέσα από τις κοινότητες των χρηστών, άλλες φορές όμως δυστυχώς όχι, και εκεί χαλάει το πράγμα. Έχουμε σημαντικά παραδείγματα. Δείτε ένα ωραίο παράδειγμα του YouTube. Επιχειρηματικής στρατηγικής, θέλοντας να οριμάσει τη διαδικασία του σχολιασμού κάτω από τα βίντεο, την μπάσαρε σε Google μέσα από το Google Plus. Τι σημαίνει αυτό? Ψηλά θα ανεβαίνουν τα σχόλια των φίλων σου, των φίλων μου, θα μπλοκάρονται αυτόματα συγκεκριμένες λέξεις, θα υπάρχει δυνατότητα να φιλτράρονται όσοι θα μπορούν να βλέπουν τα σχόλια κλπ. Τώρα, γιατί έγινε αυτό? Για να αντιμετωπιστούν μια και καλύτερα λεγόμενα διαδικτυακά trolls, τα οποία δεν έχουν άλλο σκοπό από το να παρασύρουν άπαντες σε συζητήσεις χωρίς στόχο και αξία. Έτσι, τι σημαίνει πραγματικά αυτό? Εγώ έχω 4 παιδιά, γεγονός. Στο σπίτι μου πείτε μέσα γίνεται ένας χαμός. Ουρλιάζουν τα παιδιά, γιατί δεν πρέπει να μου μιλήσει, να μου πει κάτι. Τσιρίζουν τα παιδιά, αλλά εγώ πρέπει να συνεχίσω να μιλάω με τη γυναίκα μου. Αυτό είναι αυτό, αυτή είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία. Δεν με ενοχλούν τα τσιρίσματα, συνεχίζω και μιλάω με τη γυναίκα μου, όσο συζητάω. Επίσης, πρόσφατα η Huffington Post, η Star Telegram και το SPN απέκλεισαν από το σχολιασμό τους ανώνυμους χρήστες και την τοξικότητα, η σημαντική λέξη, την τοξικότητα που φέρουν, ενώ οι δύο τελευταίοι υποχρεωτικά ζητούν login με Facebook. Έτσι, μεγάλοι οργανισμοί, μεγάλοι εκδοτικοί οργανισμοί. Το Popular Science, την άλλη, αυτό είναι πάλι ενδιαφέρον, κατήργησε εντελώς το σχολιασμό, θεωρώντας ότι δεν προσφέρει τίποτε. Προσφέρει όμως. Λοιπόν, η συζήτηση εξελίσσεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε παγκοσμίως στα newsrooms όλων των μεγάλων εκδοτικών οργανισμών και το αποτέλεσμά της θα το γνωρίσουμε σύντομα. Μετά έχουμε αυτή την άλλη ιστορία που έχει προκύψει, τα marketplaces. Τα marketplaces, έφεραν επανάσταση και εκδημοκράτησαν και τον τρόπο που επιλέγουμε τους συνεργάτες μας. Ακούστε λίγο πριν αυτό. Κάθε υποψήφιος, προσέξτε, εκτός από την περιγραφή της δουλειάς του, συνοδεύεται πια και το ψηφιακό αποτύπωμά του. Παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα, τις κριτικές που έχουν γίνει για τις υπηρεσίες του που έχει προσφέρει στο παρελθόν. Ενδιαφέρον. Το ψηφιακό αποτύπωμά του. Χαρισματικοί άνθρωποι που μέχρι τώρα διατηρούσαν το ταλέντο τους αλλά δεν το αξιοποιούσαν, μοιράζονται τις γνώσεις τους στο πεδίο της εξειδίκευσή τους. Πού? Στο www.udemy.com. Πολύ γνωστή αυτή η ιστορία καινούργια. Έχει ένα ταλέντο, θέλει να πει κάτι και επιπληρωμή μπορεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες μέσα από αυτό το site. Δημοκρατία και στον τρόπο που επιλέγουμε μέχρι τον γιατρό μας τώρα τελευταία βλέπουμε, αφού η ίδια λογική ακολουθείται και σε ιατρικά marketplaces. Δείτε και αυτό τώρα. Όπου και αν πας, η φήμη σου θα σε ακολουθεί. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Υπάρχει το λεγόμενο trustcloud.com. Έτσι, τι είναι το trustcloud? Η ψηφιακή φήμη αρχίζει και επηρεάζει πολύ σοβαρά το λεγόμενο sharing economy. Ακούστε πάλι, ψηφιακή φήμη. Το trustcloud κάνει track τη φήμη σου. Ψηφιακή, δεν αστείο υπόθεση αυτό. Θα το δείτε μετά από λίγους μήνες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, το συζητούσαμε στην Αμερική, μέχρι το
το 2014 πιστεύω, αυτό θα είναι core business και core προβληματισμός σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, το πώς θα κάνεις, πώς θα χειριστείς αυτή που λέγεται ψηφιακή σου φήμη. Αν κάποιος έχει αμφιβολία για στοιχεία που χρησιμοποιήσει μια ομιλία του ένας πολιτικός, ακούστε ένα άλλο ωραίο, μπορεί στη νέα πλατφόρμα fullfact.org να τα επιβεβαιώσει. Δεν είναι απλό αυτό. Εκεί που προσφέρονται δωρεάν εργαλεία, συμβουλές και πληροφορίες, στη συνέχεια, προσέξτε, η πλατφόρμα ζητά από τους πολιτικούς να επανορθώσουν δημοσία στην ανακρίβεια που υποστήριξαν. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Το δουλεύουν. Έχει κάποια artificial intelligence στο πράγμα από πίσω. Είναι ένα έξυπνο εργαλείο, δεν είναι κάτι χαζό. Το κάνει αυτό. Το πιο ενδιαφέρον που είδαμε τώρα τελευταία είναι ότι, και λέω ότι όπου μπαίνουμε σε αυτή την εποχή που μπαίνουμε, κανείς δεν μπορεί να διαδίδει ψεύδι προκειμένου να πείσει για τους σκοπούς του. Κοιτάξτε τώρα τι έκανε ο Washington Post. Ανακοίνωσε τη δημιουργία πλατφόρμας στην οποία σε πραγματικό αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο, προσέξτε το σημαντικό είναι το πραγματικό, δηλαδή σε real time τώρα και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα μπορεί ο πολίτης να παρακολουθεί ομιλίες πολιτικών. Η πλατφόρμα αυτόματα θα τσεκάρει μηχανικά την πολιτικό και θα επισημαίνει τα ψέματα που έχει πει, αν έχει πει, παραθέτοντας μάλιστα και το σχετικό απόσπασμα με το οποίο θα το αποδεικνύει. Έτσι θα γίνει εργαλεία στα χέρια όσο θέλουν να σταματήσουν την άκρη τη διάδοση μύθων. Πρόκειται όμως, καταλαβαίνετε, για ένα μεγάλο social πείραμα από ένα παραδοσιακό μέχρι χθες οργανισμό. Έτσι, σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε η αγορά των μέσων, η εφημερίδα. Σήμερα το πρωί το ποσό της αγοράς και όλα αυτά. Θα πετύχει αυτό που θέλει να κάνει ο αστυνομικός. Δεν ξέρω. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η δημοκρατία ποτέ δεν φοβήθηκε την αλήθεια. Έτσι, μια που μιλάμε τώρα για ψηφιακή δημοκρατία. Η δημοκρατία εξ ορισμού είναι διαφανής. Τουλάχιστον έτσι θέλουμε να το πιστεύουμε. Βρέθηκα σε ένα μεγάλο συνέδριο πριν κάνα δύο χρόνια, θυμάμαι, όποια μια εταιρεία, ένας πρόσημης εταιρείας, είπε ότι θα ήθελε να δημοκρατικοποιήσει πληροφορίες. Τι να κάνει, το εξωτερικά, θα το πω έτσι, να κάνει democratize the global news information. Λέω απλά για όνομα του Θεού. Γιατί εγώ ως Έλληνας, λέω ότι πια στον ψηφιακό κόσμο και ο όρος δημοκρατία έτσι, χρησιμοποιείται εξαιρετικά διάκριτα. Για κάποιος να ακούω τώρα εγώ και να πω, θα δημοκρατικοποιήσω την παγκόσμια πληροφορία, την παγκόσμια news information. Είναι αδιάκριτο λιγάκι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η δημοκρατία δεν χρειάζεται δημοκρατικοποίηση, όπως και η αλήθεια δεν χρειάζεται άλοθη, και το νέο ψηφιακό οικοσύστημα, παρακαλώ κρατήστε το νέο ψηφιακό οικοσύστημα, απεχθάνεται τα ψεύδια. Υπάρχουν μηχανισμοί τώρα πια. Δεν είναι προβληματικό να πούμε ότι αυτή η ψηφιακή εποχή θα βάλει βάση και θα δημιουργήσει νέες δομές στους πρωτόγνωρες για τα μέχρι δεδομένα. Κλείνω με την πρόταση ενός Γάλλου φιλοσόφου που είχα ακούσει τρία χρόνια να μ' άρεσε, που είπε ότι εσείς οι Έλληνες εφεύρατε τη δημοκρατία. Λέει, εφεύρατε ποια δημοκρατία, είπε ο Γάλλος, την δημοκρατία του administration. Εντάξει. Ο Περικλής έκανε πολύ καλή δουλειά. Άλλο το τι έγινε στο άλλο χώρο μου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι. Αν καταλήθηκαν οι δημοκρατίες, αυτό το πράγμα δεν έγινε σωστά. Ο Περικλής όμως δεν έκανε δουλειά του. Οπότε γυρίζει αυτός ο καλός φιλόσοφος, ο Γάλλος, και λέει ότι ήρθε η ώρα. Ότι πάλι εσείς οι Έλληνες να φέρετε ένα νέο Περικλή, ο οποίος θα φέρει τη δημοκρατία των ethics. Την δημοκρατία της ηθικής. Λοιπόν, τα ψηφιακά μέσα πραγματικά διευρύνουν τη δημοκρατία της πληροφορίας. Πραγματικά διευρύνουν τη δημοκρατία της συνεργατικής επικοινωνίας. Διευρύνουν τη δημοκρατία της οικονομίας πληροφορίας. Γι' αυτό το λόγο όμως είναι απαραίτητο όσο ποτέ στο ψηφιακό οικοσύστημα και η διαφύλαξη της δημοκρατίας της ηθικής. Θυμηθείτε, η δημοκρατία της ηθικής, τα έθιξη που λέμε, στα ψηφιακά μέσα, μόνο έτσι εν τέλει θα συμβάλλουν και μπορούν να συμβάλλουν τα νέα μέσα στην αντιμετώπιση των πολλών ελλημάτων της δημοκρατίας μας και να αναδείξουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μέσα στη χρήση τους ο δημόσιος λόγος. Ευχαριστώ.